Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλουμε να φημώσουμε κανένα και ούτε θα μπορούσαμε τον κύριο Βορύδη εξάλλου να το φημώσουμε. Νομίζω έχει κάθε ικανότητα να ξεπεράσει οποιοδήποτε εμπόδιο βάζαμε εμείς για να μην μπορεί να πει το λόγο του έτσι όπως θέλει. Ακριβώς τι έχει γίνει. Και δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη έκπληξη ότι κάτι φοβερό γίνεται, όταν το ξέρουμε ότι εδώ και 7 χρόνια η Ελλάδα είναι σε επιτήρηση και ότι οι συσχετισμοί δυνάμεων ήταν ενάντια σε εσάς και είναι και ενάντια σε εμάς. Εμείς σε αυτή την επιτήρηση και την επιτροπία έχουμε κάνει διάφορες προσπάθειες να την αμβλύνουμε. Από τον τρόπο που διαπραγματευόμαστε μέχρι γράμματα στους αρχηγούς όλων των θεσμών και των τεσσάρων, για αυτό το καλοκαίρι του 2016 για τη μικροεπιτήρηση. Μικροεπιτήρηση, τη μικροδιοίκηση, ότι θέλουν να έχουν λόγο και για πολύ μικρές λεπτομέρειες, όχι σε αδρές γραμμές ότι αυτή πρέπει να είναι η πολιτική, αλλά ακόμα και σε διατυπώσεις, ακόμα και σε διατυπώσεις που δεν καταλαβαίνουν και την ελληνική νομοθεσία, μου λένε οι νομικοί, και κάνουμε και κακούς νόμους, όπως κάνατε και εσείς κακούς νόμους επειδή γινόταν αυτή η δουλειά. Και όχι μόνο γράψαμε επισήμως διαμαρτυρία στους 4 θεσμούς για αυτή τη μικρό διαχείριση, αλλά έχουμε κάνει και επιστολή στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για αυτό το θέμα. Και να ξέρετε ότι διατηρούμε κάθε διακριτική ευκαιρία, ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να πάμε, για θεσμούς που πάνε πέρα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, για παράδειγμα σε σχέση με το θεμελιακό χάρτη δικαιωμάτων της Ευρώπης, και θα συνεχίσουμε. Η βασική μας στρατηγική όλων αυτών των καιρών ήταν να φύγουμε από την Επιτροπή. Πάνω σε αυτό έχουμε δουλέψει και αυτή είναι η βασική μας στρατηγική. Βεβαίως η Επιτροπή ποτέ δεν θα είναι διπολική, μια μέρα την έχουμε και μια μέρα δεν θα την έχουμε. Είναι και στη φύση του καπιταλισμού αυτό, δηλαδή ακόμα και αγορές είναι μια μορφή επιτροπίας. Αν κάνεις πολιτικές που δεν αρέσουν στις αγορές, μπορούν να πουλάνε τα ομόλογά σου, να πέφτουν οι τιμές των ομολόγων και να αυξάνεται το επιτόκιο και να το κάνει πιο δύσκολο να δανείζεσαι. Αλλά η συνεχή προσπάθειά μας, συνεχής προσπάθειά μας θα είναι για να το μειώσουμε αυτό. Τι έχουμε τώρα μπροστά μας? Έχουμε μια, κατά την άποψή μου, σημαντική αλλαγή για την επέκταση του παγώματος και έχουμε 4 άλλες που, να μου επιτρέψετε, δεν χρειάζεται, όχι 2 μέρες. Νομίζω μέσα σε 40 λεπτά, 5 λεπτά ο κάθε ομιλητής θα μπορούσε να τις τελειώσουμε. Η μία είναι σοβαρή και χρειάζεται συζήτηση. Ο λόγος που θέλουμε να το κάνουμε τόσο γρήγορα είναι ένας και μοναδικός. Ότι ο μεγάλος κίνδυνος που έχουμε στη διαπραγμάτευση, και επιτρέψτε μου πριν την πω αυτό να κάνω και μία παρένθεση, είναι ότι οι αντίπαλοί μας δεν είναι ενιαίοι. Όχι μόνο ότι υπάρχουν διαφορετικοί θεσμοί, 4 θεσμοί και 19 κράτη, 18, ένα είμαστε εμείς, και 18 κράτη-μέλη που είναι στο Eurogroup, αλλά υπάρχουν και διαφωνίες εντός Κομισιόν και εντός Δουνουτού και ανάμεσα Δουνουτού και Κομισιόν και μέσα από τη Γερμανία. Και είναι κάποιοι που θέλουν να μετατρέψουν τη συζήτηση της Πέμπτης στο Eurogroup, αντί να είναι για το χρέος, να είναι για τα προαποτούμενα. Αυτό που σας ζητάω και ζητάω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι, θα δούμε και θα κρίνουμε όλοι μαζί πώς, τι θα είναι το αποτέλεσμα αυτό του Eurogroup,
αν έχει δίκιο ο κύριος Βορύδης ότι δεν θα πάρουμε τίποτα για το χρέος, δεν θα μπούμε στο QE. Όλα αυτά παίζονται κατά δική μου άποψη. Θα το δούμε τότε. Αλλά για να μπορέσουμε και να το δούμε και εμείς να πούμε ότι καταφέραμε αυτά, όχι παραπάνω, αυτό που μπορούσαμε και εσείς να μας πείτε ότι δεν ήταν και εσείς θα είχατε πάει πολύ καλύτερα ή ό,τι θα πείτε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να αφήσετε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα που θέλουν πολλοί αντίπαλοι μας να την εκμεταλλευτούν, να μετατρέψουν τη συζήτηση της Πέμπτης από μια συζήτηση για το αναπτυξιακό σχέδιο που θα μας βοηθήσουν για την ανάπτυξη, να μπορούμε να μειώσουμε το χρέος από το παρανομοστή του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, άρα με την ανάπτυξη, γιατί μέτρα θα περιγραφούν και θα υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια για το χρέος και γιατί η διατύπωση θα υπάρχει για τη βιωσιμότητα του χρέους για να ανοίξει το δρόμο και για το QE και για την πρόσβαση στον αγορών. Αυτό για μένα είναι το βασικό που ζητάω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, να η συζήτηση την Πέμπτη να είναι για το χρέος και για αυτά τα θέματα και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.